Νέο χάρτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θέλει να δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας μέσα από την συγχώνευση ΤΕΙ και πανεπιστημίων σε όλη τη χώρα. Οι διαδικασίες σε κάποια ιδρύματα είναι προχωρημένες, ενώ σε άλλα, όπως αυτά της Πελοποννήσου, σε πολύ αρχικό στάδιο. Οι διοικήσεις του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Πελοποννήσου έχουν κάνει την πρώτη συνάντηση, στην οποία υπήρχε η συμφωνία και αναμένεται να υλοποιηθεί η όλη ενέργεια. Όπως γνωρίζετε, έχει συσταθεί η Επιτροπή από το Υπουργείο, αποτελείται από τις διοικήσεις των δύο ιδρυμάτων. Συν ένα εκπρόσωπο του Υπουργείου. Έχουν γίνει κάποια συνάντηση, κάποιες διαβουλεύσεις. Είμαστε σε καλό δρόμο. Πάντα όλες αυτές οι διαδικασίες για να ολοκληρωθούν και να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα και για τους δύο θέλουν λίγο χρόνο. Αυτή τη στιγμή σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε των τελευταίων, θέλω να πιστεύω, διαβουλεύσεων για να ολοκληρωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η διαδικασία συνένωσης των δύο ιδρυμάτων. Ο Πρίτανης του ΤΕΙ Πελοποννήσου τόνισε ότι μια τέτοια συγχώνευση, όταν υλοποιηθεί, σίγουρα θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, καθώς το νέο πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί θα έχει μια τεράστια δυναμική. Κοιτάξτε, η Μεσσηνία είναι ένας τόπος, εγώ θα έλεγα ευλογημένος, έχει πάρα πολλά θετικά. Είναι πλέον πολύ κοντά και στην Αθήνα με τους νέους δρόμους. Ελπίζουμε να γίνει και πιο κοντά και στην Πάτρα, στο άλλο κέντρο, τον καινούριο δρόμο, όταν θα ολοκληρωθεί. Οτιδήποτε γίνεται είναι προς όφελος και της κοινωνίας, εγώ θεωρώ, γενικότερα, αλλά και της πόλης ειδικότερα. Οι φοιτητές είναι πάρα πολλοί και θα είναι και περισσότεροι. Προβλέπουμε ή θα θέλαμε να προβλέψουμε και νέα τμήματα στην πόλη της Καλαμάτας, όπως και σε άλλες πόλεις βέβαια της Πελοποννήσου. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όλη την Πελοπόννησο και την Καλαμάτα αντίστοιχα. Θεωρώ ότι θα αποδώσει γιατί θα ενωθούν δυνάμεις. Όταν θα ενώνονται δυνάμεις, προφανώς είναι πάντα προς όφελος και των ιδρυμάτων, αλλά όχι φαντάζομαι, είναι σίγουρο και για την κοινωνία, για τη χώρα μας. Θα ενωθούν ιδρύματα τα οποία έχουν μια δυναμική. Είναι πολλαπλασιαστικά τα ωφέλη που θα έχουμε και το πρώην ΤΕΙ και το πρώην Πανεπιστήμιο, το νέο Πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί δηλαδή. Θεωρώ ότι θα προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι προσφέρουν τα δύο ιδρύματα μεμονωμένα το καθένα. Από την άλλη, ενημέρωση έχει υπάρξει και προς τους νέους φοιτητές σχετικά με την ενέργεια αυτή της συγχώνευσης. Οι νέοι φοιτητές μας τώρα γραφτοί, ξεκινήσανε από αυτό το μηνό, ξεκινήσαμε τα μαθήματα. Έχουμε μια συνάντηση ενημέρωσης πρωτοετών που θα γίνει την άλλη Τετάρτη, στις 24 του μηνός. Θα τους κάνουμε μια μικρή ενημέρωση και εκεί, βέβαια, επειδή δεν έχουμε κάτι τελειωτικό. Όμως φαντάζομαι ότι όλοι διαβάζετε νέα, βλέπετε τι έχει γίνει με άλλα ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με το Θεσσαλίας, το Καποδιστριακό κτλ. Οπότε φαντάζομαι ότι το πλάνο δεν θα αλλάξει δραματικά, θα είναι στο ίδιο μοτίβο οποιαδήποτε συνένωση προκύψει από εδώ και στο εξής. Εξάλλου έχει ολοκληρωθεί και μια τέτοια διαδικασία μεταξύ ΤΕΙ Υπήρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οπότε έχουμε και έναν μπούσουλα που μπορούμε να τον δούμε.